ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρώτη χρονιά που ο ΠΑΟΚ παίζει στις ευρωπαϊκές οργανώσεις τα τμήματα υποδομής. Πώς ήταν η εμπειρία με τον Άγιαξ, μια μεγάλη ομάδα με πολύ καλύτερη οργάνωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πρώτη φορά που παίζουμε σε αυτό το επίπεδο σε αυτές τις ηλικίες. Καταρχήν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την προσπάθεια των παιδιών. Ήταν ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Μας αφήνει πικρή γεύση γιατί νομίζουμε ότι αξίζαμε κάτι περισσότερο από το παιχνίδι. Δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το σκόρ είναι δηλαδή πλασματικό από την έκβαση του παιχνιδιού. Είναι μια ομάδα η οποία ο Άγιαξ, ο οποίος έχει ποδοσφαιριστές που έχουν 15 συμμετοχές στο Champions League σε αυτή τη διοργάνωση. Εμάς τα παιδιά ήταν πρώτη φορά, πρώτη χρονιά φέτος. Είχαμε παιδιά τα οποία είναι γεννημένα το 2000, κάνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια, κρατάμε τις παραστάσεις που παίρνουν τα παιδιά και τις εμπειρίες και θα πάμε να διεκδικήσουμε στην Ολλανδία ό,τι καλύτερο. Το μεγάλο κέρδος από τη σημερινή αναμέτρηση είναι αυτό που υπάρχει τώρα στο τέλος, οι παραστάσεις. Μην ξεχνάμε το στόχο μας. Στόχος μας και η φιλοσοφία της ομάδας μας είναι να ετοιμάσουμε ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Μέσα από αυτή την εμπειρία και τις παραστάσεις θέλουμε να κερδίσουμε αυτό και ταυτόχρονα να πάμε και όσο καλύτερα γίνεται. Οπότε κέρδος είναι η εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτά τα παιχνίδια, βλέπετε ότι χάνει την ευκαιρία. Εσύ μπορούν να την κάνουν στο τέλος αυτή. Αν κάνουμε εμείς τον γκολ, να κάνουμε το 1-1 εμείς, δεν γίνεται, γίνεται μετά 0-2. Αναγκαστήκαμε μετά να παίξουμε λίγο πιο ανοιχτά για να διεκδικήσουμε να κάνουμε ένα γκολ, να μπούμε στο παιχνίδι. Δεχτήκαμε τον γκολ. Σε αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Ίσως είμαστε και λίγο πιο άπειροι σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί τα παιδιά δεν έχουν αυτές τις παραστάσεις. Ήταν μια ομάδα αναστατικά πολύ δεμένη για τον ΠΑΟΚ, φυσικά μιλάω. Αλλά επιθετικά, λίγο εκτός από το τέλος του αγώνα, δυσκολευόταν. Αυτό πού οφείλεται? Ίσως οφείλεται και στον αγωνιστικό ρυθμό των παιχνιδιών της Ελλάδας, της χώρας μας. Ο Άγιαξ είναι μια ομάδα που στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή έχει βάλει 20 γκολ και έχει δεχτεί μόνο ένα. Το πρωτάθλημα τους είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Εμείς μας λείπει αυτό το κομμάτι και προσπαθούμε μέσα από την προπόνηση να γινόμαστε όλο πιο ανταγωνιστικοί για να ετοιμάσουμε τους παίχτες. Ίσως είναι και αυτό. Εντάξει, θα δουλέψουμε σκληρά για να το βελτιώσουμε και αυτό.